Πάμε στον κύριο Μπογιώκα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων έχει στα χέρια του αυτή την ιατροδικαστική εξέταση, την οποία περιμένουμε όλοι με πάρα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Κύριε Μπογιώκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να σας πω πρώτον, επειδή βρίσκομαι εν ώρα εργασίας κι εγώ, απλά να διευκρινίσω. Αυτό που είπα δεν ήταν τίποτα άλλο από το συμπέρασμα το οποίο ήταν γραπτό και δόθηκε και στη δημοσιότητα στο Μπέτσο, εφόσον το πήραν για να το καταθέσουν. Λεπτομέρειες δεν έχω γράψει εγώ, δεν έχω γράψει πρώτα την έκθεση, δεν έχω καταθέσει έκθεση. Ναι. Απλώς έχω απαντήσει κάποια ερωτήματα που μου έγιναν τηλεφωνικά από το ανακριτικό λιμενικό και ίσως νομίζω και ο ανακριτής να άκουσε, ξέρω ποιος μου είχε τηλεφωνήσει. Από την εμπειρία σας και τα στοιχεία. Το απάντησα γραπτός, 2-3 σημεία τα οποία ήταν λέγοντα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σύμφωνα με την εμπειρία σας. Ερωτήθηκα και εγώ τα επιβεβαίωσα. Δεν είναι όλη η έκθεση, έχει και άλλα θέματα ακόμη που χρειάζονται ερεύνηση. Όχι δική μου, από δικαστική πλευρά και από ειδικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία και την εμπειρία σας, υπάρχει ξυλοδαρμός, κύριε Μπογιώκα. Ο άνθρωπος αυτός να είχε κάποια ψυχική άσχημη κατάσταση. Ωραία, δεν είμαι θα το κρίνω εγώ, ούτε το ξέρω. Αυτό το κρίνουν οι ειδικοί. Σωστά θα μπουν πραγματικά. Ξυλοδαρμός υπήρξε. Ώστε να βγάλουν κάποια απόφαση να την πούν στους δικαστές. Που θα είναι και τελικά αυτοί που θα κρίνουν. Κύριε Μπογιώκα, δεν κρίνω κανένα, ούτε κανένα και μέχρι εδώ. Εντάξει, ούτε έκλα κανένα, ούτε είπα χαρακτηρισμούς για κανέναν. Όχι, όχι, δεν σας κατηγορεί κανένας, είστε εξαίρετος και κάνετε εξαιρετική δουλειά. Ξυλοδαρμός υπήρξε πριν πέσει η γαριφαλιά. Είχε κάποια κάκωση στο μάτι συγκεκριμένα, η οποία είναι ένδειξη ότι δέχτηκε κάποιο χτύπημα στο πρόσωπο. Το χτύπημα αυτό, γιατί θρονόργανο. Το χτύπημα είχε αυτό μπορεί να προέλθει και από πτώσεις σε βράχο. Είναι λογικό, αν έπεσε κάτω και κυλήθηκε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν ήμουν παρόν, δεν έκανα αυτοψία, δεν έκανα τίποτα. Είπα από τα βράχια. Και βέβαια αυτό που σίγουρα είναι και δεν νομίζω να φύγει κανένα, ήταν ότι έπεσε εν ζωή στη θάλασσα. Εν ζωή. Δηλαδή, αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται και από το νερό που βρέθηκε στους πνεύμονες. Συγγνώμη, γίνεται χαμός εδώ γιατί δεν σε ακούει κιόλας καλά. Μπορεί να ήταν ο πυγμός, αλλά ήταν επί εδάφους βαριών κακός εγκεφαλής, πράγμα που την είχαν κάνει να χάσει τις αισθήσεις της και να μπορεί να αντιδράσει με ασθενό να κολυμπήσει, ας πούμε, να επιβλέψει. Κύριε Μπογιώκα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες. Το γράψει στα χαρτιά. Στο συμπέρασμα είναι το μόνο που έχει υποθεί. Δεν έχω πει τίποτα άλλο. Εσείς οι δημοσιογράφοι το ξέρετε καλύτερα. Δεν έχω πει τίποτα άλλο από αυτό το πράγμα, το οποίο είναι και γραμμένο στο συμπέρασμά μου. Όλα τα υπόλοιπα λεπτομέρειες, οι οποίες θα βγουν και από τις τοξικολογικές εξτάσεις και από τις φωτογραφίες που θα κατευθούν κτλ. Έπονται. Θα τεθούν πρώτα υπόψη του κυρίου Ανακριτού και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και θα τεθούν και στην διάθεση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό σας είπα και εσάς και το ξέρετε, δεν μπορώ να πω τίποτα πέρα πάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες για εσάς. Το συμπέρασμα το λέω. Δεν μπορώ. Το ξέρω όλος ο κόσμος. Και κάθαρο είναι στο μυαλό όλου του κόσμου το συμπέρασμα. Αφού το γράφτηκε σαν πιστοποιητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξέρω όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστώ. Αλλά από εκεί πέρα τις λεπτομέρειες, αν διαχειριστείτε τις λεπτομέρειες, εγώ δεν είπα. Τώρα, ό,τι υπέθεσε ο καθένας, μπορεί να το υποθέτει. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.